Και τώρα καλούμε στο βήμα για ένα σύντομο χαιρετισμό τον Κερατζή Ιμπραμ Ιμπραήμ, υποψήφιο ευρωβουλευτή με το ΚΚΕ. Φίλες και φίλοι, το κάλεσμα ενίσχυσης του ΚΚΕ μπροστά στις εκλογικές μάχες του Μάιου που απευθύνουμε στον λαό μέσα και από την σημερινή εκδήλωση πρέπει να μπορεί να φτάσει σε κάθε λαϊκό σπίτι της μειονότητας. Δεν είναι ένα απλό κάλεσμα, είναι μια επιλογή μάχης για τους ανθρώπους του Μοχτού που δεν συμβιβάζονται με την φτώχεια, την ανεργία, την εγκατάλειψη. Που στέγονται με όργη και αγανάκτηση για τις συνεχιζόμενες πτήσεις στο βωμό και στις δικές ανάπτυξη του ΣΥΡΙΖΑ ή της βιώσιμης ανάπτυξης στη Νέα Δημοκρατία. Που είναι όμως κομμένη και ραμμένη και τις επιδιώξεις και τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, δηλαδή τα συμφέροντα των λίγων. Φίλες και φίλοι, ζούμε σε μια περιοχή όπου ενώ παράγεται τεράστιος πλούτος από την εργασία μας, η πλειοψηφία των λαϊκών στρωμάτων βιώνει την φτωχία. Ζούμε σε μια εποχή που παρά τις τεράστιες εξέλιξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας είμαστε αποκλεισμένοι από σύγχρονες παροχές υγείας. Η κατάσταση στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής της πολιτικής της πρόνοιας και της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, ιδιαίτερα τις ορεινές και ημιορεινές περιοχές του νόμου, είναι από πολύ κακή έως δραματική. Αναλογεί και η κατάσταση στις υποδομές με σοβαρές ελλείψεις στα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης με οδικό δίκτυο παραμελημένο μου θυμίζει άλλες εποχές. Με τις επικίνδυνες ιρλανδικές διαβάσεις να ταλαιπωρούν και να βάζουν σε κίνδυνο ζωή των κατοίκων των ορεινών και ημιορεινών περιοχών. Δεκαετίας τώρα από τις μικρές βελτιώσεις. Παρά τις κάθε φορά προκλητικές υποσχέσεις με σοβαρές ελλείψεις στις κτηριακές υποδομές, στα σχόλια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όχι μόνο σε διδακτικές αιτούσες, αλλά σε ζητήματα πυρασφάλειας και αντισεισμικού ελέγχου. Μετά το πρόβλημα της μειονεκτικής εκπαίδευσης να παραμένουν στα πλάσια και αντιεκπαιδευτικής πολιτικής όλων των κυβερνήσεων. Με το εισόδημα του λαού μειώνεται συνεχώς. Ιδιαίτερα φέτος το καπνοπαραγωγών που είδαν την παραγωγή τους να μειώνεται κατά 50-60% από αρέσιο του καπνού χωρίς να αποζημιούνται ουσιαστικά. Μετά τα χωριά να ερημένουν από τη μετανάστευση όπου οδηγεί στους νέους η υψηλή ανέργεια, η ανασφάλεια με το μέλλον. Έτσι που να γίνονται πελάτες των δουλεμπορικών γραφείων. Ο ένοχος είναι γνωστός και όλο και προσφέτερος κόσμος το συνειδητοποιεί. Είναι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξυπηρετούν τους επιχειρηματικούς ομίλους, τις οποίες συνδιαμορφώνεται, στηρίζει μέχρι τώρα και κάθε φορά κυβέρνηση της χώρας. Ιδιαίτερα τη σημερινή του ΣΥΡΙΖΑ ή με χωρίς τους ΑΝΕΛ, που διακήρυξε ότι δεν κάνει τους θεσμούς να χορεύουν με τα ταβούλια που το χτυπούσε, αλλά τελικά χόρεψε και τα χορεύει του λαού στο ρυθμό των αντιλαϊκών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΝΑΤΟ και της γεωστρατηγικής αναβάθμισης. Αποφάσεις που αποδέχονται και υλοποιούν όλοι οι τοπικοί και περιφερειακοί άρχοντες στα πλάσια, τα Καποδίστρια, οι Καλλιγράτη και παλιότεροι καλλιστές σήμερα. Γι' αυτό και η απάντηση πρέπει να είναι ενιαία σε όλες τις κάλπες. Γιατί ο λαός έχει ανάγκη από στηρίγμα στον αγώνα για την ικανοποίηση συγκρόνων ανάγκων του, για την αγώνα ενάντια στον ετικισμό που πολιτιδηριάζει τους λαούς και τους κάνει υπόχειρα υπεραλισμού σχέδιων στον αγώνα για την απομόνωση της εγκληματικής χρήσης αυγής και κάθε φασιστικό μορφώματος που παράγει το σύστημα εκμετάλλευσης. Και τέτοιο στηρίγμα είναι η εκλεγμένη με τα ψηφοδέλτια της λαϊκής συσπήρωσης, οι ευρωβουλευτές και βουλευτές του ΚΚΕ. Γι' αυτό, καθαρά, δυνατά, τίμια, ΚΚΕ σε όλες τις κάλπες.